Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις, οι οποίες την Κυριακή 5 Ιανουαρίου θα σημειωθούν σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά της Υπηρετικής χώρας από τις απογευματινές ώρες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια καθώς και σε παιδινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας. Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές, πρόσκαιρα, στην Θεσσαλία και τις βραδινές ώρες στην Στερεά, κυρίως στην Ανατολική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, κυρίως στην Ανατολική. Ενδεικτικό υψόμετρο για την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες, στα 200 με 400 μέτρα. Τη Δευτέρα των Θεοφανίων, στις 6 Ιανουαρίου, θα είναι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, οι οποίες θα σημειωθούν στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και στα ορεινά ή ημιορεινά της Κρήτης. Την Τρίτη, 7 Ιανουαρίου, οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στις προαναφερθήσεις περιοχές και από τις απογευματινές ώρες και στα βόρεια αναμένεται να εξασθενήσουν. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι την Κυριακή 5 Ιανουαρίου θα πνέουν από 7 με 8 στα πελάγη βαθμιαία και τοπικά στα 9 μποφόρ. Την Δευτέρα των Θεοφανίων στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδο θύελλας τοπικά 10 μποφόρ. Την Τρίτη 7 Ιανουαρίου από αργά το απόγευμα προβλέπεται μικρή εξασθένηση. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θα επηρεάσουν από τις σημερινές ώρες της Κυριακής 5 Ιανουαρίου τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, σταδιακά τις Κυκλάδες, την Κρήτη, πρόσκαιρα το Ιόνιο και το βράδυ τα Δωδεκάνησα. Τις πρώτες πρωινές ώρες Δευτέρας των Θεοφανίων 6 Ιανουαρίου θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις απογευματινές ώρες της 3ης 7 Ιανουαρίου αναμένεται να εξασθενήσουν. Ανακοίνωση εξέδωσε η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για το θέμα αυτό μιλά στην τηλεόραση του Σέντερ ο εκπρόσωπος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αναστάσιος Τσιπλάκης. Κοιτάξτε, εν όψη των έντονων καιρικών φαινομένων που επίκειται να εμφανιστούν σε διάφορα σημεία της χώρας από την Κυριακή και επειδή αυτά θα συμπέσουν με τις μετακινήσεις του τριημέρου και των Θεοφανίων καθώς και την μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων από τις εορτές, θα θέλαμε να ευστήσουμε την προσοχή στους οδηγούς και ιδιαίτερα στους οδηγούς των οχημάτων τα οποία δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, να είναι εφοδιασμένοι με αντιελοστητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν να τις τοποθετούν. Θα γίνονται έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες τροχιάς σε όλο το εθνικό δίκτυο και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση σε αυτοκίνητα που δεν έχουν εφοδιαστεί με αλυσίδες. Επίσης, να επισημάνουμε ότι απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης, καθώς πρόκειται για μια αντικειμενική συμπεριφορά η οποία τιμωρείται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων κυκλοφορίας για 60 ημέρες. Επίσης, να καλέσουμε τους πολίτες που πρόκειται να μετακινηθούν να ενημερώνονται συνεχώς πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και την κατάσταση του οδικού δικτύου στη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν. Και τέλος, να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι με αποφάσεις των διευθύνσεων αστυνομίας της περιφέρειάς μας απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου στην Εγνατία Οδό και στο λοιπόν Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από την Κυριακή 6 ώρα το πρωί μέχρι και τη Δευτέρα 12 ώρα το βράδυ. Κλείνοντας, να επισημάνω ότι η αστυνομική της τροχέας θα είναι στους δρόμους για να διευκολύνουν την κίνηση καθώς και τους οδηγούς όπου χρειαστεί και να καλέσω τους πολίτες που πρόκειται να μετακινηθούν να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων. Πού μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες, ακόμα και διαδικτυακά, για την ενημέρωση για τις ενημερώσεις της ελληνικής αστυνομίας και εν προκειμένου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Κοιτάξτε, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους δρόμους, θα ενημερώνονται όλα τα μέσα μέσω από τα αρμόδια γραφεία της ελληνικής αστυνομίας, καθώς επίσης στο site της ελληνικής αστυνομίας υπάρχει ένα ειδικό banner όπου υπάρχουν ενημερώσεις σχετικά με τα καιρικά φαινόμενα, τις διακοπές κυκλοφορίας και γενικότερα συμβουλές για την οδική ασφάλεια αυτές τις ημέρες. Για τον λόγο αυτό, επιμέρους κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξέδωσαν οι αστυνομικές διευθύνσεις Ορεστιάδας, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και Δράμας με ανακοινώσεις.
Στην Ορεστιάδα απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου και λοιπόν βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το 72ο χιλιόμετρο έως το 160ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού Αλεξανδρούπολης Ορμενίου από τις 6 το πρωί της Κυριακής 5 Ιανουαρίου έως τις 12 της Δευτέρας 6 Ιανουαρίου. Στην Ροδόπη απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων ωφέλιμου φορτίου 1,5 τόνου και άνω στην Εγνατία Οδό Κομωτινής έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην Εθνική Οδό Κομωτινής Πορτολάγους, στην Παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ιάσμου Αμαξάδων και στην Εθνική Οδό Κομωτινής Απών. Στην Ξάνθη απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου και λοιπόν βαρέων οχημάτων στην Εγνατία Οδό Χρυσούπολης Βανιανού, στις Εθνικές Οδούς Ξάνθης Καβάλας, Ξάνθης Κομωτινής, Ξάνθης Δράμας και Ξάνθης Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων που αστυνομεύεται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες. Στην Καβάλα απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου και λοιπόν βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού και των λοιπόν εθνικών οδών του ειδικού δικτύου του νομού Καβάλας. Στην Αλεξανδρούπολη απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων άνω του 1,5 τόνου και λοιπόν βαρέων οχημάτων στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Γέφυρας Κήπου, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Γέφυρας Μέστης, στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Μάνδρας και στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Εσίμης Δερίου Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων. Τέλος, στη Δράμα, στην ίδια κατηγορία οχημάτων απαγορεύεται η κυκλοφορία από το 4ο χιλιόμετρο Ξηροπόταμου έως το 54ο χιλιόμετρο Τελωνίου Εξοχής στην Εγνατία Οδό Δράμας Εξοχής, στο 4ο χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο Κούρος στα όρια του νομού Καβάλας στην Εγνατία Οδό Δράμας Καβάλας, από το 16ο χιλιόμετρο του οικισμού Νικηφόρου μέχρι τα όρια του νομού Ξάνθης και στην Εγνατία Οδό Δράμας Ξάνθης, από το 5ο χιλιόμετρο μέχρι τα όρια με τον νομό Σερών έως την επαρχιακή οδό Δράμας Αμφίπολης.